Θέλω να σας ευχαριστήσω. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σήμερα μέσω του Skype μου επιτρέπουν να περάσω ένα μήνυμα στους δημότες των Δήμων Κορινθίων. Είχα καλέσει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά όσα δεν είναι σήμερα μαζί μας μου είπαν ότι δεν έχουν την τεχνική δυνατότητα για αυτό. Θα προσπαθήσουν να την αποκτήσουν και να τους έχουμε μαζί μας την επόμενη επικοινωνία, η οποία επιβάλλεται να γίνεται μέσω του διαδικτύου λόγω των περιορισμών που υπάρχουν στην πανδημία που κυκλοφορεί με τον ιό. Θέλω να διαβεβαιώσω τους δημότες στον Δήμο Κορινθίων ότι υπάρχει σχέδιο το οποίο ο Δήμος υλοποιεί, υπάρχει σχέδιο το οποίο η κυβέρνηση και οι υγειονομικές υπηρεσίες εφαρμόζουν και βεβαίως αυτό ανακοινώνεται σταδιακά. Να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία ανακοινώνονται από το Δήμο, την κυβέρνηση και τις υγειονομικές αρχές. Γιατί έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα όπως πρέπει. Δεν έχει ανακοινωθεί το πλήρες σχέδιο το οποίο θα ανακοινώνεται σταδιακά. Δηλαδή τα πρόσθετα μέτρα θα ανακοινώνονται ανάλογα με την εξέλιξη που θα έχει η νόσος. Και από ό,τι φαίνεται εξαπλώνεται η νόσος, άρα τώρα είναι και ήταν η ευκαιρία να πάρθουν πρόσθετα μέτρα. Στον Δήμο Κορινθίων χθες είχαμε απολύμανση όλων των δημοτικών κτηρίων, είχαμε απολύμανση δημόσιων χώρων και θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, γιατί τώρα ήταν η ώρα και η κατάλληλη στιγμή. Αν είχαμε ξοδέψει παλιότερα το υλικό, το οποίο όπως ξέρετε δεν είναι και ατελείωτες οι ποσότητες, το ειδικό υλικό, το απολυμαντικό, το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον Οργανισμό της Δημόσιας Υγείας και τις Υγειονομικές Αρχές, δεν θα είχαμε σήμερα, ούτε θα είχαμε και για το μέλλον, να το χρησιμοποιήσουμε. Κατά συνέπεια, εφαρμόζουμε όσα σε συμφωνία με τα αρμόδια Υπουργεία, τα νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Αρχές συζητάμε και υπάρχει τακτική επικοινωνία και συνεργασία με τις Δημόσιες Αρχές και έγκαιρα, όχι βιαστικά, έγκαιρα, γρήγορα παίρνουμε και στο Δήμο Κορινθίων τα κατάλληλα μέτρα όπως πρέπει. Σήμερα ανακοίνωσα και μερικά ακόμα πρόσθετα μέτρα στους εργαζόμενους στον Δήμο Κορινθίων, τα οποία θα μας επιτρέψουν να λειτουργήσουμε. Για παράδειγμα, από αύριο έχουμε εκπεριτροπής εργασία. Δηλαδή δημιουργούμε δύο βάρδιες στον Δήμο Κορινθίων, η μία από τις οποίες θα δουλεύει τη μία εβδομάδα και η άλλη την επόμενη εβδομάδα. Έτσι, αν υπάρξει κάποιο κρούσμα, δεν θα αναγκαστούμε να απομακρύνουμε όλους τους υπαλλήλους του Δήμου, αλλά τους μισούς να απομονωθούν στο σπίτι τους και να συνεχίσουν οι άλλοι να δουλεύουν κανονικά. Έτσι, οι επίγουσες ενέργειες που πρέπει να κάνει ο Δήμος θα εξελίσσονται όπως πρέπει και οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη ότι θα υπάρχει πάντα η υποστήριξη από τον Δήμο. Δεν πρέπει να υπάρχει προσωπική επαφή της μιας βάρδιας με την άλλη. Όλα αυτά είναι πολύ γνωστά, ξέρετε, και εφαρμόζονται. Επίσης, να πούμε για φυλακές, κύριε Δήμαρχε, για φυλακές. Ορίστε, θα σας τα πω όλα και θα με ρωτήσετε. Να φυλακές αγορές. Πω όμως κάτι. Ότι επειδή υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας, ιδίως μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσουν τρόφιμα ή στο φαρμακείο να πάρουν φάρμακα, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, με τους εργαζόμενους αλλά και πολλούς εθελοντές, ξεκίνησε ήδη από χθες και υποστηρίζει με τη βοήθεια στο σπίτι τους συμπολίτες μας, οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μας και μας ζήτησαν βοήθεια. Αυτό θα ενταθεί τις επόμενες μέρες, γι' αυτό και καλό τους πολίτες οι οποίοι έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να μεταβούν από μόνοι τους στα σούπερ μάρκετ, στα φαρμακεία, να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα τα οποία έχουμε δώσει και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να επικοινωνούν με την κοινωνική υπηρεσία και να ζητούν την βοήθεια και θα την έχουν. Υπάρχουν ήδη τα άτομα βοήθεια στο σπίτι. Υπάρχουν με απόφασή μου μετακινήσεις υπαλλήλων από τα τμήματα του Δήμου τα οποία έχουν κλείσει. Παραδείγματος χάρη από τις σχολικές μονάδες, νηπιαγωγεία, βρεφονητιακούς σταθμούς, ΚΑΠΗ. Έχουν με σημερινή μου απόφαση μεταφερθεί όλοι οι εργαζόμενοι στην κεντρική υπηρεσία του Δήμου. Άρα είναι διαθέσιμοι να απαντούν στο τηλέφωνο ή να εξυπηρετούν σε άλλες περιπτώσεις όπου χρειάζεται και εκεί επίσης έχουμε βοηθήσει. Ένα άλλο μέτρο το οποίο προχωράμε είναι η αγορά τροφίμων, η αγορά φαρμάκων, όπως και η παρασκευή γευμάτων.
από τους πνευμονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι είναι τώρα κλειστοί. Οι μάγειροι θα μαγειρεύουν φαγητό για τους απόρους που το έχουν ανάγκη. Είμαστε σε συνεννόηση με την Εκκλησία, με τον Μητροπολίτη, για να εξυπηρετήσουμε όπου χρειάζεται, και θα είναι μεγάλος ο αριθμός, περίπου 200 μερίδες την ημέρα, άμεσα, οι οποίες θα ξεκινήσουν για να τροφοδοτούν εκείνους που μέχρι τώρα έπαιρναν την υπηρεσία αυτή από την Μητρόπολη, αλλά και μερικούς άλλους ακόμα, οι οποίοι προστίθενται καθημερινά. Και θα γίνεται η διανομή των τροφίμων από εθελοντές, είτε στους βρεχονιπιακούς σταθμούς, εκεί όπου θα τους ενημερώσουμε τους ενδιαφερομένους, μόλις έρθουν σε επαφή με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Άρα για να υποφεληθεί κάποιος, κύριε Δήμαρχε, από αυτό πρέπει να πάρει τηλέφωνο στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου για να πει ότι έχω ανάγκη ένα γεύμα. Όσοι μέχρι σήμερα έπαιρναν τα γεύματα αυτά από την θεοπροσφορά, είτε από την χορηγία της Motor Oil, η οποία γινόταν στον Δήμο. Και υπάρχουν κάποια προβλήματα και με τις δύο αυτές υπηρεσίες. Ο Δήμος θα καλύψει το κενό και στην λίστα των ανθρώπων οι οποίοι έπαιρναν από την Εκκλησία είτε από τη Motor Oil, θα προσθέσουμε κι άλλους, τους οποίους εμείς θα εξυπηρετούμε από τις υπηρεσίες του Δήμου. Απλώς επειδή κάποιοι μείνανε άνεργοι αυτές τις μέρες, επειδή κλείσανε καταστήματα, μήπως υπάρχουν έξτρα ανάγκες που δημιουργήθηκαν. Μήπως υπάρξουν νέες ανάγκες σε νέους ανθρώπους που δεν είναι στις λίστες. Υπάρχουν ήδη νέες ανάγκες και έχουν καταγραφεί. Υπάρχουν πολλοί από τους υπαλλήλους του Δήμου στα τηλέφωνα, οι οποίοι δέχονται τα τηλέφωνα και καταγράφουν τους πολίτες. Θα ελεγχθούν φυσικά όλες οι περιπτώσεις και θα προσθεθούν στην λίστα των όσων μέχρι σήμερα έπαιρναν αυτές τις υπηρεσίες. Θα υπάρξει κάποιος έλεγχος, κύριε Δήμαρχε? Θα υπάρχει έλεγχος, βεβαίως. Και με την συνεργασία με τις υπηρεσίες της Μητροπόλεως, αλλά και την συνεργασία με την εφορία, να διαπιστώσουμε δηλαδή ότι εκείνοι οι οποίοι δικαιούνται να πάρουν αυτή την υπηρεσία είναι εκείνοι που πραγματικά την έχουν ανάγκη. Για τις λαϊκές που είπε ο Γιάννης Στεφανής, πολύ δίκαια. Να ολοκληρώσει, παιδιά, κύριος Δήμαρχος. Να ολοκληρώσει, κύριος Δήμαρχος, πρώτα. Ναι, ναι. Αν θέλετε. Ναι, ναι. Και μετά ρωτάμε. Ναι. Ότι υπάρχει καθημερινά έλεγχος στους υπαλλήλους του Δήμου για να δούμε ότι είναι σε καλή κατάσταση, σε υγεία, για να συνεχίσουν να εργάζονται. Θα προσληφθούν άτομα τα οποία χρειαζόμαστε στην καθαριότητα για να εξασφαλίσουμε την υγιεινή στην αποκομιδή των απορριμμάτων, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν αρκετοί των οποίων έληξε η σύμβαση και δεν είναι διαθέσιμοι σήμερα στον Δήμο, αλλά θα συμπληρωθούν με καινούργιες προσλήψεις οι υπηρεσίες του Δήμου της καθαριότητας, για να μπορέσουμε να κάνουμε έγκαιρα και σωστά την αποκομιδή των σκουπιδιών. Υπάρχει κάποια διαδικασία που επιτρέπει γρήγορες προσλήψεις? Ναι, υπάρχει. Ξέρετε ότι εμείς ανακοινώνουμε τις ενέργειές μας όταν πάρουμε την έγκριση από το Υπουργείο. Πολλές από αυτές όμως τις ενέργειες τις έχουμε ήδη ξεκινήσει και περιμέναμε την έγκριση την τυπική για να γίνει και η ανακοίνωση που σας λέω. Θα κάνουμε την ενημέρωση όλων των δημοτών και από το διαδίκτυο, κυρίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οχήματα του Δήμου θα χρησιμοποιηθούν για τη βοήθεια στο σπίτι, οχήματα από άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Έχουμε παραχωρήσει το χώρο του θεάτρου, το ισόγειο στην οδό Δαμασκηνού, στο νοσοκομείο, για να γίνονται εκεί οι αιμοληψίες των αιμοδοτών, οι οποίοι φοβούνται και δικαιολογημένα να πάνε στο νοσοκομείο. Και χρειαζόμαστε αίμα αυτές τις μέρες, ειδικά αφού βγήκε η απόφαση από το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας ότι χρειάζεται πολύ αίμα, επειδή υπάρχει θέμα με τους ανθρώπους αυτούς. Γενικά συνοψίζοντας και... Για τους νευροπαθείς, κύριε Δήμαρχε. Θα σας πω. Συνοψίζοντας και μετά θα απαντήσω σε μία-μία τις ερωτήσεις. Εκείνο το οποίο κάνουμε στον Δήμο είναι να αναδιατάσσουμε τις υπηρεσίες αλλά και τους υπαλλήλους που είναι διαθέσιμοι για να ανταποκριθούν και να εξυπηρετήσουν τους πολίτες που έχουν ανάγκη. Είτε είναι αυτό τρόφιμα, φάρμακα, στήριξη με κάθε τρόπο, φαγητό, και αυτό θα ενταθεί και στο επόμενο διάστημα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί τα μέτρα και το ξαναλέω. Τα μέτρα ανακοινώνονται όταν χρειάζεται. Έχουμε σχεδιάσει, γιατί το σχέδιό μας είναι πλήρες.
το τι θα γίνει και στις επόμενες εβδομάδες, αν αντιμετωπίσουμε κρούσμα, τι θα γίνει αν το κρούσμα αυτό εμφανιστεί στην ανοιχτή δομή με τους μετανάστες, πώς θα βοηθήσουμε το νοσοκομείο στην περίπτωση που οι κλίνες εκεί δεν είναι αρκετές. Χώρο έχει ο Δήμος για να δώσει νοσοκομείο. Νώνουμε όταν χρειάζεται σταδιακά. Τώρα είμαι στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Κύριε Στεφανή, ξεκινήσατε εσείς. Ναι, ναι, κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε για τρόφιμα και τέτοια, αλλά είδαμε προχθές τον κόσμο και σήμερα που παίρνουν κυβότια με νερό. Το νερό της Κορίνθου. Υπάρχει πρόβλημα με πιει ο κόσμος. Το τρέχει. Το νερό στην Κόρινθο, όπως και στις περιοχές, στα χωριά δηλαδή που έχουμε ανακοινώσει. Όχι, λέμε, δεν λέμε αν είναι καλό και κάτι. Ξέρουμε τι είναι καλό είναι... νερό. Ότι αν υπάρχει πρόβλημα με υγεία, να πει κάποιο νερό από τη Βρύση. Είναι πόσιμο νερό στην Φαλίας. Δεν συστήνω στην περιοχή του Άσου Λεχαίου, Άσος Λέχαιο Περιγιάλη, γιατί εκεί δεν υπάρχουν κάποια ζητήματα και κάποια θέματα. Επειδή με το νερό δημιουργούνται θέματα και προβλήματα, παραδείγματος χάρη, μετά τη διακοπή που έγινε την περασμένη την εβδομάδα, υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία το νερό είναι θολό. Και εκεί γίνονται διακοπές. Κυρίως γίνονται τη νύχτα. Δεν σας το έχω ανακοινώσει για να μην θορυβηθεί ο κόσμος, αλλά οι διακοπές κυρίως γίνονται τη νύχτα για να καθαρίσει το δίκτυο και να φύγει η θολότητα και η λάσπη που υπάρχει εκεί. Οι διακοπές αυτές μαζί με κάποιες βλάβες, γιατί το δίκτυο στην Κόρινθο είναι παλιό. Και όπως ξέρετε, στην περιοχή πάνω από το στρατόπεδο σπάει το δίκτυο κάθε εβδομάδα, κάθε δεύτερη εβδομάδα. Υπάρχουν και οι κλοπές που γίνονται, παραδείγματος χάρη, σε συμπιεστές. Όπως έγινε στην αρχαία Κόρινθο και αυτό στέρισε για κάποιο διάστημα το νερό από το Σολωμό. Υπάρχουν βλάβες. Είναι παλιό το δίκτυο και πρέπει να αντικατασταθεί. Αυτό έχω δώσει εντολή να γίνει το συντομότερο δυνατό. Παρ' όλα αυτά όμως, όποιοι πολίτες έχουν προβλήματα να επικοινωνούν με την ΔΕΙΑΚ, να επικοινωνούν με το Δήμο και θα τα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτά. Να το χρησιμοποιούν όμως το νερό άφοβα στην Κόρινθο και στις περιοχές που έχουν συνδεθεί με την Στυμφαλία. Στη Λαϊκή που με ρωτήσατε προηγουμένως, επιτρέπει ο νόμος και το είχαμε σχεδιάσει αυτό και πριν μας επιτρέψει η απόφαση του Υπουργού, να βρίσκονται μακριά ο κάθε πάγκος από τον άλλον. Για να αποφεύγουμε τον συνωστισμό, θα πρέπει και το κάνουμε σήμερα στον συνοικισμό και το Σάββατο στην Κόρινθο και αλλού, οι έμποροι να βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλον, για να μην έρχονται σε στενή επαφή και οι ίδιοι αλλά και οι αγοραστές των προϊόντων. Και επίσης δεν πολλούνται πλέον βιομηχανικά είδη στις λαϊκές αγορές. Παρά μόνο είδη χαρτικά. Χώρο για το νοσοκομείο Κορίνθου, συγγνώμη, χώρο για το νοσοκομείο Κορίνθου σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος χώρος για το νοσοκομείο, για να δημιουργήσει κάτι που θέλει το νοσοκομείο, υπάρχει? Υπάρχει πρόβλεψη και υπάρχει συνεργασία με τη διοίκηση, τον διοικητή και την διοίκηση του νοσοκομείου για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και στον τομέα αυτό. Ωραία, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε. Σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις πληρωμές που έχουμε στη ΔΕΙΑΚ περισσότερο, επειδή υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Με επικοινωνούν το πρωί στην πρωινή μου εκπομπή στο ραδιόφωνο εδώ που κάνω και με ρωτάνε διάφορα τα οποία και εγώ δεν μπορώ να τους απαντήσω, γιατί και αυτοί δεν ξέρουν πού να ρωτήσουν. Τι γίνεται με τις δόσεις, με τις πληρωμές που είναι και λίγουν μέχρι τέλος του μήνα? Θα υπάρξει κάποια παράταση? Θα υπάρξει? Γιατί στην τράπεζα δεν μπορούν να πάνε να πληρώσουν. Ούτε στη ΔΕΙΑΚ μπορούν να πάνε να πληρώσουν τώρα, αφού δεν μπορούν να μετακινηθούν. Δεν πρόκειται να γίνει καμία διακοπή νερού. Η εντολή που έχω δώσει στην ΔΕΙΑΚ είναι ότι δεν πρόκειται, αν δεν πληρωθούν οι λογαριασμοί του νερού, να γίνει καμία διακοπή στο νερό όσο διαρκεί αυτή η κρίση. Και έλεγξαμε και τις περασμένες, αν θέλετε, του περασμένου διμήνου διακοπές και όποια διακοπή έχει γίνει στο περασμένο δίμηνο θα αποκατασταθεί. Δεν χρειάζεται να ανησυχούν οι πολίτες, θα πληρώσουν αργότερα αν δεν μπορούν να το κάνουν έγκαιρα μέσω του διαδικτύου. Ούτε θα χαθεί κάποια ρυθμίση δηλαδή? Όχι, δεν θα χαθεί, έχει την παράταση. Άλλη ερώτηση που θέλετε? Ναι, για Δήμαρχε, επειδή έγινε προχθές η απολύμανση. Μάλιστα. Μπορώ να επέμβω? Επειδή γίνανε κάποιες απολυμάνσεις, όπως είπατε, γίνανε σε πολλά σημεία και πολλές δημοτικά κτίρια. Υπάρχει δυνατότητα ή θα υπάρχει στο μέλλον, αυτές τις μέρες δηλαδή, θα υπάρχει να γίνουν κάποιες σε δρόμους κοντά στο κέντρο της πόλης, σε κάποια εισόδου καταστημάτων, σε πολυκατοικίες? Επειδή κύριε Στεφανή... Αυτά είναι ιδιωτικά, έτσι. Είναι ιδιωτικά, αλλά αν μπορεί ο Δήμος να βοηθήσει. Ακούστε, επειδή εμείς φρόνημα φερθήκαμε
και δεν κάναμε απολύμανση στα σχολεία τα οποία έκλεισαν, όπως ξέρετε, γιατί υπήρξαν πολλές περιπτώσεις όπου γίνανε απολυμάνσεις από δήμους και την επόμενη μέρα έκλεισαν τα σχολεία ή την ίδια μέρα. Εμείς το υλικό το οποίο έχουμε δεσμεύσει, το απολυμαντικό υλικό από την αρχή της κρίσης έγκαιρα και φρόνημα, είναι διαθέσιμο. Κάναμε χθες την απολύμανση στα δημοτικά κτίρια, όλα τα δημοτικά κτίρια, στους δημόσιους χώρους. Έχουμε αρκετό υλικό να το επαναλάβουμε αυτό την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή την απολύμανση. Μας ζητήθηκε από άλλες υπηρεσίες και όχι υπηρεσίες του Δήμου και θα γίνουν απολυμάνσεις με έξοδα του Δήμου, παραδείγματος χάρη στην πυροσβεστική, στο λιμενικό ταμείο, στο λιμεναρχείο και αλλού. Όπως επίσης και στους δημόσιους χώρους, όπως είπατε, σε εκκλησίες ή σε χώρους όπου συναθρίζεται το κοινό. Επειδή υπάρχει επάρκεια από το εγκεκριμένο υλικό το οποίο διαθέτουμε, η σύμβαση που έχουμε είναι ενεργή, έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε μέχρι όσο διαρκεί η κρίση. Και στα σχολεία, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, στα νηπιαγωγεία, έχουμε κρατήσει ποσότητα από το υλικό και 2 μέρες πριν ξεκινήσουν τα σχολεία να λειτουργούν ξανά, θα απολυμανθούν όλα. Το κλίμα, κύριε Δήμαρχε, στους υπαλλήλους, ποιο είναι αυτή τη στιγμή που μιλάτε? Υπάρχει μια ανησυχία, όπως είναι λογικό να υπάρχει και στους πολίτες και στους υπαλλήλους, αλλά έχουν εμπιστοσύνη στον Δήμο για τα μέτρα που έχουμε λάβει και ξέρουν ότι υπάρχει ο έλεγχος της κατάστασης. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε κανένα κρούσμα στον Δήμο Κορινθίων. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε είναι έγκαιρα, δεν είναι βιαστικά, είναι ελεγχόμενα και δημιουργούν εμπιστοσύνη και στους εργαζόμενους στον Δήμο, οι οποίοι και μέσα προστασίας έχουν αυτά που χρειάζεται και απολυμαντικό υλικό έχουν από αυτό που χρειάζεται και θα πάρουν και πολύ περισσότερα στις επόμενες μέρες, άρα αισθάνονται ασφαλείς. Η απολύμανση, κύριε Δήμαρχε, ναι. Δεν μπορώ να αποκλείσω. Στατιστικά είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε κρούσματα σε όλη την Ελλάδα. Άρα περιλαμβανομένης και της δικής μας περιοχής. Όχι, πιθανό, είναι σίγουρο. Προσέχουν να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις, να μένουν στο σπίτι όσο γίνεται περισσότερο, να κυκλοφορούν στους δρόμους, στις υπηρεσίες όσο γίνεται λιγότερο και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής που έχει πει, τις αποστάσεις από τους άλλους συμπολίτες μας, αυτά που έχει πει δηλαδή η κυβέρνηση και οι υγειονομικές υπηρεσίες. Κύριε Δημαρχέ, επειδή, επειδή μιλήσατε για απολύμανση πριν, εκτός από τα δημοτικά κτίρια στην πόλη, θα γίνουν και απολυμάνσεις στις τοπικές κοινότητες, πάνω χάρη στα κτίρια των κοινοτήτων? Έχει προγραμματιστεί και αυτό να γίνει, αλλά ξεκινήσαμε από την Κόρινθο, γιατί εδώ γινόταν ο μεγαλύτερος συνωστισμός. Η προσέλευση είναι ελάχιστη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πολλοί οι πολίτες οι οποίοι πηγαίνουν για τις συναλλαγές τους στα χωριά, αλλά έχει προβλεφθεί και θα γίνει όπου χρειάζεται και στην περιφέρεια του Δήμου η απολύμανση. Θεμιώ. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τη συνεργασία με τις δομές υγείας τις κρατικές. Αν υπάρχει πλήρης ενημέρωση, αν υπάρχει συνεχής ενημέρωση το τι γίνεται. Γιατί καλές εντολές από το Υπουργείο, αλλά είναι και αλλιώς έχει περισσότερη επαφή με τη Δημοτική Αρχή η διοίκηση του νοσοκομείου. Υπάρχουν οι απαραίτητες επαφές και είναι συχνές και είναι όπως πρέπει με τις υγειονομικές αρχές, με το νοσοκομείο, με το Υπουργείο. Η επικοινωνία είναι άψογη και η αντιμετώπιση της κρίσης, θα το έχετε δει και εσείς, σε όλα τα επίπεδα είναι εξαιρετική. Η χώρα μας δηλαδή βρέθηκε σωστά προετοιμασμένη, αντέδρασε έγκαιρα σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένων και των Δήμων, και νομίζω ότι έχει περιοριστεί κατά πολύ η κατάσταση. Δείτε τι γίνεται στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία. Και η σύγκριση για την Ελλάδα είναι ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ καλύτερα και η πρόβλεψη, αν οι πολίτες πειθαρχήσουν, και το λέω αυτό γιατί παρατηρήθηκαν φαινόμενα το περασμένο Σαββατοκύριακο, να πάνε πολλοί κόσμος στις παραλίες, στις αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ. Κάτι το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο να μεταδώσει τον ιό. Αν λοιπόν πειθαρχήσουν οι πολίτες και περιορίσουν τις κοινωνικές τους επαφές, νομίζω ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα πολύ καλά. Είδαμε έναν δήμαρχο στην Αθήνα που έκοψε από τις μπασκέτες, έβγαλε το δίχτυ και έβγαλε την μπασκέτα τελείως. Μήπως εδώ στον Άγιο Νικόλα πρέπει να κοπεί το ρεύμα στην περιοχή, να μην πάνε το βράδυ να παίξουνε.
Έχει ήδη γίνει αυτό. Σήμερα το πρωί μίλησα με τον ηλεκτρολόγο και το βράδυ δεν θα έχει φωτισμό εκεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Όπως επίσης έχουμε ενημερώσει με κάθε τρόπο ότι οι παιδικές χαρές δεν λειτουργούν και αποφεύγονται. Έχει κλείσει το κλειστό γυμναστήριο, όλοι οι αθλητικοί χώροι. Έχουν ενημερωθεί οι τοπικοί πρόεδροι και τα χωριά για να μην χρησιμοποιούνται αυτές οι εγκαταστάσεις. Κύριε Δημαρχέ, μία ερώτηση με δύο σκέλη. Γιώργο, μισό λεπτά. Είναι σοβαρό αυτό. Ναι. Μας δίνει κάποιο μήνυμα, κάποιο μήνυμα οι deliveράδες, δηλαδή τα παιδιά που δουλεύουν delivery. Λένε ότι εμείς δουλεύουμε, αλλά ο ιδιοκτήτης, δηλαδή ο επιχειρηματίας, θέλει το delivery να δουλεύει το 8ωρό του. Δεν τον νοιάζει, δεν ξέρουν τώρα. Εγώ τους έχω δει, δεν φοράνε ούτε μάσκα. Δεν ξέρω γιατί και πώς. Δηλαδή μέχρι χθες δεν φοράγανε. Οι περισσότεροι φοράγανε μάσκες, γιατί με το κρύο θα φορέσει το κράνος, θα φορέσει τη μάσκα. Έτσι. Τρέχουν όλη μέρα. Δεν πρέπει και ο Δήμος. Βεβαίως, οι άνθρωποι και αυτοί και όλη μέρα δουλεύουν, έτσι. Το 8ωρό του εννοώ. Πρέπει να πάρθουν και για αυτούς κάποια μέτρα ή ο Δήμος να ενημερώσει τους επιχειρηματίες ότι κάποιες ώρες πρέπει να σταματήσουν. Έχετε δίκιο. Έχει παρατηρηθεί να υπάρχουν αρκετοί τελειπεράδες οι οποίοι δεν παίρνουν μέσα, δεν χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας και δεν ακολουθούν τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τις υγειονομικές αρχές. Επιμένουμε και τους ενημερώνουμε και τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και τους ίδιους ότι για τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα αλλά και για τους πολίτες μετά θα πρέπει να προσέχουν και να φορούν μάσκα, να προφορούν γάντια, να προσέχουν. Κόπηκε ο Δήμαρχος. Λογικά ο Δήμαρχος έχει κοπεί, θα τον καλέσανε στην τηλεφωνική του γραμμή. Είναι εξαιρέσεις όσοι δεν τηρούν τους κανονισμούς. Οι περισσότεροι τους τηρούν. Και ξέρετε κάτι, για την απολύμανση και τα λοιπά που είπαμε, η υπερβολή βλάπτει. Χρειάζεται μέτρο. Δηλαδή, εκεί είπε ο κύριος Τσόρδας χθες, και δεν ξέρω να το ακούσατε, εκεί που υπάρχει υπερβολική απολύμανση, σε χώρους δημόσιους ή κτίρια κτλ. Αυτό είναι κακό. Ναι. Δημιουργεί πρόβλημα και λειτουργεί αντίθετα από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η απολύμανση. Χρειάζεται μέτρο. Και ό,τι μπορεί κάποιος να μεταφέρει στο Δήμο, παραδείγματος χάρη, μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία του Novoville. Αυτό το οποίο είναι ένα πολύ εξαιρετικό εργαλείο και από το κινητό τηλέφωνο ο καθένας μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες στο Δήμο. Όπου βλέπει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είτε είναι μαζευμένα σκουπίδια για παράδειγμα, τα οποία δεν έχουν απομακρυνθεί, να μας ενημερώσει. Κάπου που οι πολίτες δεν βάζουν τα σκουπίδια στους κάδους, τα αφήνουν απ' έξω, για παράδειγμα. Θα πρέπει οι πολίτες να τα βάζουν τα σκουπίδια στους κάδους και οι κάδοι να είναι σκεπασμένοι. Γιατί όταν είναι ανοιχτοί οι κάδοι, χωρίς το καπάκι, υπάρχουν ζώα, γάτες, μεταφέρουν και διασπείρουν τα τρόφιμα, τα σκουπίδια στο περιβάλλον. Χρειάζεται στοιχειώδεις κανόνες να τηρούνται και εμείς θα κάνουμε και ενημερώσεις με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να τηρούνται αυτά που πρέπει να τηρούνται και τα οποία όλοι σχεδόν τα γνωρίζουμε αλλά αποφεύγουμε να τα εφαρμόσουμε. Για να μας παρακολουθεί για κάποιους που δεν έχουν και ίντερνετ, πρέπει να δουλέψει το περιβόητο free ίντερνετ του Δήμου, έτσι, το Wi-Fi. Δεν ξέρω αν λειτουργεί παραδείγματος. Το free θα λειτουργήσει σύντομα. Εκείνο το οποίο κάνουμε είναι όπου δεν υπάρχει τοπική τηλεόραση ή γενικώς τηλεόραση, να διορθώνουμε τους αναμεταδότες. Χθες τους διορθώσαμε και λειτουργούν στα Θήκια και το Αλαμάνο. Δηλαδή εκεί που οι κάτοικοι για πολλά χρόνια δεν έβλεπαν τηλεόραση, τώρα όλοι έχουν την υπηρεσία της τηλεόρασης. Θα συνεχίσουμε με τον Αγιάννη, το Σοφικό, τον Αγιο Βασίλη, που εκεί υπάρχουν προβλήματα. Δεν βλέπουν τηλεόραση οι κάτοικοι, άρα ούτε ψυχαγωγούνται ούτε ενημερώνονται. Και πολύ σύντομα οι αναμεταδότες εκεί θα έχουν διορθωθεί και θα μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στη τηλεόραση. Δωρεάν ήταν να τις δώσετε για να... Μισό Θήμιο, όταν εγώ ήμουν στη τηλεόραση βλέπαν τοπική τηλεόραση και τα Θήκια και το Αλαμάνο τώρα... χωρίς την σημερινή. Μεγάλε. Όμως, υπήρξε αυτό το Γιώργο που δεν σε αυτές τις περίπτωσες τηλεόραση. Έχω φύγει και εγώ πάνω. Κύριε Δήμαρχε, μία τελευταία ερώτηση. Δεν έχει σχέση με τον κορονοϊό. Αν ο κορονοϊός θα μας αφήσει και κάποιο θετικό όσον αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών στο Δήμο, αν δηλαδή αυτά που μαθαίνουν πλέον οι υπάλληλοι, και είδαμε ότι πάρα πολύ γρήγορα το κράτος ανταποκρίθηκε στις νέες ανάγκες, δηλαδή βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις με email παίρνουν τα πιστοποιητικά και βγαίνουν πιστοποιητικά, αν αυτό θα μείνει και την επόμενη μέρα ή αν θα ξαναγυρίσουμε στον
ηλεκτρονικό αναλφαβητισμό μόλις τελειώσουμε αυτή την υπόθεση. Θα σας πω. Ανάγκα και θεοί πείθονται. Δηλαδή, όταν υπάρχει ανάγκη, όλοι προσαρμόζονται και βελτιώνονται. Και μην ξεχνάτε ότι στον πόλεμο, γιατί και τώρα για πόλεμο έχουμε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, άλλου τύπου, γίνονται οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις. Η ανάγκη δημιουργεί στους ανθρώπους την υποχρέωση να ανακαλύψουν νέους ανθρώπους και να τους στηρίξουν. Θεωρώ δηλαδή όταν τελειώσει αυτή η κρίσιμη και κακή κατάσταση, θα μας έχουν απομείνει πολλά. Παραδείγματος χάρη, θα έχουν βελτιωθεί οι ανθρώπινες σχέσεις που τώρα δοκιμάζονται, θα έχουν οι καινούργιες τεχνολογίες μπει στη ζωή μας και θα τις εφαρμόζουμε όλο και περισσότεροι. Και δεν κακόν, αμοιγές καλού θα έλεγα, για να θυμίσω λιγάκι από την λαϊκή σοφία. Εγώ επιμένω, ό,τι μάθουν, μισό λεπτό, ό,τι μάθουν τώρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν την επόμενη μέρα ή θα ξαναγυρίσουμε πίσω στο «δεν μπορώ να λάβω email και στείλτε μου με fax». Όχι, νομίζω ότι είναι κεκτημένο πλέον και καταλαβαίνουν όλοι και όσοι δεν το είχαν καταλάβει μέχρι σήμερα ότι η τεχνολογία εξυπηρετεί και βοηθάει τους πάντες. Άρα θα συνεχίσουν να τη χρησιμοποιούν. Είναι μια δειγματοληψία που γίνεται τώρα. Άμα δεν γνώριζαν κάποιοι το ίντερνετ, το email κτλ., τώρα το γνωρίζουν, το αξιολογούν, το αξιοποιούν και θα συνεχίσουν να το κάνουν και αυτό στο μέλλον. Κύριε Δήμαρχε, κάτι τελευταίο από μένα. Λόγω επαγγέλματος δεχόμαστε πολλά τηλεφωνήματα, πολλά μηνύματα στο ίντερνετ σχετικά με τα κρούσματα στην Κόρινθο, στην Κορινθία. Το συντονιστικό όργανο της Περιφερειακής Ενότητας λειτουργεί? Δηλαδή, αν έχουμε κάποιο κρούσμα, θα το μάθετε, θα έχετε άμεση ενημέρωση για να ενημερώσουμε και εμείς τον κόσμο? Γιατί καθημερινά, μέχρι πριν από λίγο, μάθαμε ότι ήρθε και ελικόπτερο προσγειώθηκε συγκεκριμένα να πάρει κάποιο κρούσμα να το μεταφέρει στην Αθήνα. Πιο γρήγορα θα πάει με το αυτοκίνητο παρά με το λιγότερο. Εντάξει, φροντίζουν και κάποιοι να αναπαράγουν αθλειότητες. Κύριε Ναστούλη, να σας διαβεβαιώσω άλλη μια φορά, να τα ακούσουν και οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν. Δεν έχει υπάρξει κρούσμα από τον κορονοϊό στην Κόρινθο, στο Δήμο Κορινθίων. Οπότε, αν συμβεί αυτό, όταν θα συμβεί αυτό, θα το μάθω σύντομα, άμεσα. Και είναι υποχρέωση των υπηρεσιών, οι οποίες αντιμετωπίζουν την κρίση, των υγειονομικών αρχών και οποιοδήποτε, να ενημερώσει τους αρμοδίους, όλους μας, για να λάβουμε μέτρα. Γιατί τότε, σας είπα και πριν, θα λάβουμε άλλα μέτρα. Δεν έχουμε λάβει όλα τα μέτρα ακόμα. Ναι. Υπάρχουν και άλλα στο σχέδιο, το οποίο έχει ο Δήμος Κορινθίων εκπονήσει και θα εφαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες. Αν συμβεί δηλαδή... Δηλαδή και απαγόρευση κυκλοφορίας. Θα δείτε και πολλά... Και απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς. Είναι στην διαθεσιμότητα των αρμοδίων όλα τα μέτρα να πάρθουν ανάλογα με το περιστατικό. Να μην τα ανακοινώσουμε τώρα, γιατί δεν θέλουμε να δημιουργείται πανικός. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε προσοχή, να έχουμε επικοινωνία, όσο γίνεται περισσότερο. Εγώ αύριο, για παράδειγμα, θα επιδιώξω με τη σύγχρονη τεχνολογία να έχω επικοινωνία με τον κάθε δημότη. Δηλαδή, με το live stream μέσω Facebook το μεσημέρι, θα ενημερωθείτε κι εσείς, θα δώσω τη δυνατότητα σε όλους τους δημότες στο Δήμο Κορινθίων να επικοινωνήσουν μαζί μου και ό,τι απορία έχουν να την συζητήσουμε και να πάρουν την κατάλληλη απάντηση, αν κάποιοι δεν έχουν μέχρι σήμερα πάρει απάντηση στα ερωτήματα τα οποία έχουν. Και μπορώ να απαντήσω φυσικά. Μήπως βοήθεια στην αστυνομία δίνεται, γιατί βλέπουμε τώρα τελευταία, δηλαδή όλες τις δημόσιες υπηρεσίες κάτι δίνει το Υπουργείο, όλα τα Υπουργεία, αλλά στην αστυνομία δεν βλέπουν τίποτα. Τα περιπολικά δεν ξέρω αν έχουν καύσιμα, αν τα έχουν απολυμάνει, γιατί πρέπει να ο Δήμος να βοηθήσει λίγο, έτσι. Γιατί αυτοί είναι 300 νοματές σε όλη την νομοπολιτεία. Άριστη συνεργασία και με την αστυνομία. Εγώ σας ανέφερα πριν για την πυροσβεστική και το λιμεναρχείο. Υπάρχει και με την αστυνομία και με όλες τις υπηρεσίες συνεργασία. Είναι όλοι μέσα στον δρόμο οι άνθρωποι. Αντιμετωπίζονται οι ανάγκες και ο Δήμος βοηθάει. Και βοηθάει, ξέρετε γιατί. Γιατί ήμασταν σωστά και έγκαιρα προετοιμασμένοι. Και έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε αυτή τη στιγμή. Ορίστε, και ήδη είμαστε κόψο ρεύμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε ρεύμα. Γιατί με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας θα μάθουν και οι πολίτες πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν ήξεραν μέχρι τώρα, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας, αλλά και τους συμπολίτες μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε.